Θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Νίκο Κεφαλά, διευθύνοντα σύμβουλο της Janssen Silac, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων επειδή βιάζεται. Η Janssen Silac ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων της Johnson & Johnson, του πληρέστερου γκρουπ εταιριών φροντίδας υγείας στον κόσμο. Στην Ελλάδα η Janssen ξεκίνησε ως επιστημονικό γραφείο το 1973, για να φτάσει σήμερα να κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στο επίπεδο των πωλήσεων και των κερδών των μεγαλύτερων θυγατρικών πολυεθνικών οίκων φαρμάκου. Στην τελευταία δημοσιευμένη χρήση εμφάνισε κάθε τι αύξηση στην κερδοφορία της. Το βραβείο θα ήθελα παρακαλώ και πάλι να παραδώσει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Κοντοζαμάνης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Βασίλη. Δεν βάζει. Εμένα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω τους οργανωτές εκδήλωσης για τη τιμή που μας κάνατε. Το ευχαριστώ δεν είναι από μένα, είναι από όλους τους εργαζόμενους της Janssen, που είναι ο άξονας, ο φαρμακευτικός της εταιρείας Johnson & Johnson, όπως είπατε. Όμως θα κάνω το εξής σχόλιο. Μας βραβεύεται σήμερα για αύξηση κερδοφορίας, εντυπωσιακή όπως λέτε, και σημαντικές πωλήσεις. Όμως η βράβευση σε μια πολυεθνική εταιρεία δεν πρέπει να είναι αυτού του χαρακτήρα. Και θα σας πω γιατί. Η κερδοφορία στο δικό μας κόσμο των πολυεθνικών είναι κάτι, ας το πούμε, εύκολο και εξασφαλισμένο. Εμείς δεν έχουμε την έννοια της επιχειρηματικότητας που ακούσαμε και θαυμάσαμε σήμερα από τις άλλες επιχειρήσεις, γιατί πάρα πολλά από τα θέματα και τις προκλήσεις είναι λίγο πολύ λιμένα στο δικό μας κόσμο. Όπως είναι λιμένη, παραδείγματος χάρη, η χρηματοδότηση, είναι λιμένη η έρευνα και η ανάπτυξη. Και θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει κανείς να εντοπίσει στους εκπροσώπους πολυεθνικών εταιριών είναι η δυνότητα της διαχείρισης καταστάσεων. Έτσι. Είμαστε εδώ πέρα για να μπορούμε να φέρουμε επιτυχημένα μοντέλα, να προσελκύουμε την προσοχή στις μητρικές εταιρείες για να κάνουν επενδύσεις στη χώρα, να δίνουμε δουλειά, έτσι, και να μπορούμε να κινούμαστε μέσα από ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, και θα σας πω ποια είναι τα κύρια σημεία που κοιτάμε εμείς, για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας στη χώρα και επενδυτικά κεφάλαια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δέχομαι αυτό το βραβείο για άλλους λόγους, διαχειριστικούς. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά τρία κομμάτια στο διεθνές περιβάλλον. Έτσι πώς βλέπει μία πολυεθνική την κάθε χώρα. Διαφάνεια είναι το νούμερο ένα, προβλεψιμότητα περιβάλλοντος είναι το νούμερο δύο και πληρωμές είναι το νούμερο τρία. Αυτές λοιπόν οι προϋποθέσεις είναι σημαντικές. Δεχτήκανε τρομερές προκλήσεις στο ελληνικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια και πράγματι οι ομάδες εκείνες που δεν είναι μόνο της Janssen αλλά είναι και πάρα πολλές άλλες πολυεθνικές εταιρείες και εμείς ως διαχειριστές καταφέραμε νομίζω με πάρα πολύ καλό τρόπο και σε συνεργασία με την πολιτεία να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουν βέβαια λυθεί τα θέματα, οι προκλήσεις συνεχίζονται. Προσκαλούμε την πολιτεία να βοηθήσει όσο μπορεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Βήματα έχουν γίνει και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και σε αυτή τη βάση αρχίζουμε και βλέπουμε πλέον πολύ πιο αισιόδοξα το μέλλον. Εγώ βλέπω στο δικό μας το περιβάλλον από μία περίοδο περικοπών θέσεων εργασίας, μία σταθεροποίηση και βλέπω και αύξηση απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Βλέπω περισσότερες επενδύσεις στη χώρα μας. Και φυσικά με αυτό το πρίσμα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να κλείσω αυτή τη σύντομη τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ.